Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε το 1829-1832. Ο ναός γκρεμίστηκε 18 Μαΐου 1930 αφού κηρύχθηκε από τον νομομηχανικό ετοιμόροπος. Μέχρι το 1930 ο δημόσιος χορός γινόταν στο προάβλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Στη θέση του παλιού ναού αναγέρθη ο σημερινός ναός του Αγίου Δημητρίου. Τη σχεδίαση την είχε αναλάβει ο αρχιτέκτον Αναστάσιος Ορλάνδος και την τελείωσε ο ναοδόμος Δημήτριος Νομικός. Ο Άγιος Δημήτριος είναι από τους ενδοξότερους και δημοφιλέστερους Αγίους της Εκκλησίας μας μαζί με τον Άγιο Γεώργιο. Είναι πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκης, στην πόλη που γεννήθηκε, έζησε και μαρτύρησε. Σπάνια ένας Άγιος έχει ταυτιστεί τόσο στενά με μία πόλη όσο ο Άγιος Δημήτριος με τη Θεσσαλονίκη. Θεωρήθηκε ανέκαθεν από τους Έλληνες ο φρουρός της πόλης, που μαζί με το λαό αγωνίζεται εναντίον των Σλάβων, Αβάρων, Αράβων, Νορμανδών, Φράγκων, Τούρκων και άλλων βαρβάρων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου 1912, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα. Στην εικόνα αυτή ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης με στρατιωτική στολή πάνω σε κόκκινο άλογο, φωνεύοντας με το δόρυ του τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωαννίτζη, που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν Σκυλογιάννη. Πρόκειται για το θαύμα που έγινε τον Οκτώβριο του 1207 έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Δίκαια παρατηρήθηκε πως από όλες τις εικόνες του Αγίου Δημητρίου η εικόνα του έφηπου Αγίου αγαπήθηκε περισσότερο γιατί εσαρκώνει τα ελληνικά ιδεώδη της Παλικαριάς και της Λεβεντιάς. Ο Άγιος Δημήτριος αποκαλείται από τον υμνοδό της Εκκλησίας ο μέγας φρουρός της Θεσσαλονίκης, ορίστης εν της κινδύνης ο εξαίρετος, πρόμαχος ο κράτιστος. Ο Άγιος Δημήτριος στάφηκε στο τόπο του μαρτυρίου του, όπου αργότερα χτίστηκε περίβλεπτος ναός προς τιμήν του. Από το τάφο του ανάβλιζε μύρο, εξού και η ονομασία Μυροβλήτης. Μεγαλομόνη τη δημιουργία Χριστό το Θεό.